Ποιος είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος στις ευρωεκλογές? Να σας πω. Λοιπόν, με όλη αυτή τη δραστηριότητα που είναι πολύ μορφή όλες αυτές τις μέρες, με συγκεντρώσεις βεβαίως, με περιοδίες, μέσα σε τόπους δουλειάς, σε γειτονιές, με όλο αυτό ξέρετε που εμείς ξέρουμε να κάνουμε καλά, να κουβεντιάζουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τους εργάτες, με τους άνεργους παντού. Θέλουμε να βάλουμε το βασικό ζήτημα που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές. Γιατί θεωρούμε ότι αν σκεφτεί κανείς από τη δική του σκοπιά, από τη σκοπιά δηλαδή αυτό που λέμε εμείς του λαού και των συμφερόντων του, σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνεται ούτε ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι πρώτος, ούτε ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω. Ούτε ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε. Ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα σας πω. Ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και ποιο θα είναι το συμπλήρωμά της. Βλέπε Πασόκ Κινάλ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να λέμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Για μας αυτό που κρίνεται. Αυτό το είπε, κύριε Γεννηματά, δεν θα αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη. Πώς θα γίνει. Δεν το είπε χθες στην Οδοστησία. Κύριε Οικονόμου, με ρωτάτε. Άρα καλά σας λέει, κύριε Παναγιώτη. Αυτό λοιπόν που κρίνεται, νομίζουμε από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού, είναι πόσο ισχυρό θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί ξέρετε, την επόμενη μέρα θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ οι εκθέσεις της Κομισιών, θα είναι εδώ τα ματωμένα πλεονάσματα, θα είναι εδώ οι δεσμεύσεις. Συγκεντρώνει τα ίδια ποσοστά οι προηγούμενες. Είμαστε εδώ, κυρία Αναστασοπούλου. Αυτό σας προβληματίζει μέσα στο κουκουέ. Είμαστε εδώ, κυρία Αναστασοπούλου, για να πείσουμε και ένας κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Γιατί θέλει να δει, ξέρετε, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με ανεβασμένα τα ποσοστά του, με περισσότερους βουλευτές στην Βουλή, γιατί ξέρει ότι τα δύσκολα είναι εδώ και πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν ο κόσμος που θέλει να πάει καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί ξέρει ότι τα δύσκολα θα είναι εδώ και χρειάζεται να έχει στήριγμα για να τα αντιμετωπίσει όλα. Πάμε αυτά. Εμείς λέμε να φτάσει να στην κάλπη του ψηφοδέλτιό μας. Ελάτε, κυρία Παναγιώτοκοπούλου. Το σίγουρο πάντως είναι, και αυτό ξέρεις πώς θα εμφανιστεί την επόμενη μέρα των εκλογών, είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι εδώ για να δυναμώσει η αντίσταση. Είναι το μόνο συνεπές. Η αντεπίθεση και αν θέλετε να βάλουμε και ένα εμπόδιο σε όλα αυτά που μας περιμένουν και πολύ περισσότερο να φρενάρουμε τους επικίνδυνους σχεδιασμούς που υπάρχουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αυτά που βάζουν σε νέες περιπέτειες.